πάμε να συναντήσουμε τον αντιστράτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι. Στρατηγέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φίλιπ Παγόπουλε. Μια παράκληση μόνο, αν μπορώ να λίγο τον ήχο, γιατί δεν σας ακούω καλά. Τώρα με ακούτε καλύτερα, θα το διορθώσω. Νομίζω καλύτερα. Ωραία, ωραία. Για πείτε μου, σας παρακαλώ τώρα. Άκουσα τον κύριο Μπλίκερ και αυτό έχει προκαλέσει και τη μεγαλύτερη έτσι, παγκόσμια ανησυχία, ότι αναμένουμε εντός 48 ώρων, σήμερα αύριο, το χτύπημα του Ιράν και των συμμάχων του κατά του Ισραήλ. Εσείς τι βλέπετε, τι περιμένετε? Ναι, το Ιράν σίγουρα θα τα αποδώσει. Νομίζω είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο για να διατηρήσει το κύρος και την αξιοπιστία του. Αλλά κανείς θεωρώ ότι δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια, διότι διαφορετικά θα χανόταν και ο ευνηδιασμός από πλευρά του Ιράν. Ναι. Οποιαδήποτε πρόβλεψη λοιπόν σε ό,τι αφορά το χρόνο νομίζω είναι παρακινδυνευμένη. Τώρα αυτό που λέμε χτύπημα, ανταπόδοση από το Ιράν, πιστεύετε θα είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα? Θα είναι με πιο πολλούς στόχους, θα είναι μαζί του και η Χεζμπολάχ και η Χαμάς και η Χούθη, δεν ξέρω τι άλλο? Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό γιατί? Διότι όταν έγινε η επίθεση με τα μη επανδρωμένα αεροχήματα, είδαμε ότι δεν είχε αποτελέσματα. Ακριβώς. Η αντιεροπορική ομπρέλα του Ισραήλ λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και εξουδετερώς το μεγαλύτερο μέρος από αυτά. Να επισημάνουμε ότι το Ισραήλ διαθέτει ένα από τα καλύτερα αντιεροπορικά συστήματα. Έχει μια τριπλή ομπρέλα προστασίας, η οποία περιλαμβάνει τον Iron Dome, δηλαδή το σιδερένιο θόλο, που εκεί μέσα σε αυτό εξουδετερώνονται βλήματα χαμηλού ύψους, όλμοι, ρουκέτες οι οποίοι εκτοξεύονται από την Χεζμπολάχ, και αυτό γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει ένα ραντάρ το οποίο εντοπίζει το βλήμα που έρχεται, μεταδίδει τις πληροφορίες σε ένα κέντρο ελέγχου και το κέντρο ελέγχου δίνει εντολή σε βλήματα τα οποία σηκώνονται και χτυπάνε τις εισερχόμενες ρουκέτες ή βλήματα όλμου. Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο επίπεδο προστασίας που είναι η σφενδόνα του Δαβίδ. Είναι πιο ψηλά ύψη, δηλαδή μιλάμε για 70 έως 140 χιλιόμετρα. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο προστασίας με το RO2 και RO3, τα οποία μπορούν να πλήξουν βλήματα και εκτός της ατμόσφαιρας. Μάλιστα. Διαθέτει λοιπόν μια πολύ καλή αντιεροπορική ομπρέλα. Συνεπώς λοιπόν αυτό θα το λάβει υπόψη του το Ιράν και ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους. Δηλαδή μπορεί να γίνουν επιθέσεις μέσα στο έδαφος του Ισραήλ με επιθέσεις αυτοκτονίας ή επιθέσεις όπως είδαμε προχθές με μαχαίρι εναντίον αμάχων. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άμαχοι ενδεχομένως θα είναι ο στόχος αυτή τη φορά από την πλευρά του Ιράν και της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Μάλιστα. Τώρα, ο ρόλος της Αμερικής σε όλο αυτό που περιγράψατε, γιατί βλέπω ότι ενισχύει και τις δυνάμεις της με πλοία, με αεροπλάνα στην περιοχή. Πώς βλέπετε να αντιδράει η Αμερική? Το γεγονός ότι έστειλε ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή νομίζω σηματοδοτεί ότι είναι παρούσα να αντιμετωπίσει και αυτή με τον τρόπο, δηλαδή ενδεχομένως με ηλεκτρονικά αντίμετρα, τυχόν επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που ενδεχομένως έχουμε στο μυαλό μας ή αυτό που έγινε με αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι λίγο διαφορετικό κατά την άποψή μου. Περιμένουμε κάτι άλλο από αυτά που μας λέτε. Περιμένουμε ναι. Κάτι διαφορετικό τώρα. Ναι, νομίζω ότι θα έχει περισσότερο σχέση με επιθέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ ή με επιθέσεις σε περιοχές εβραϊκών συμφερόντων, σε πρεσβείες δηλαδή, σε χώρες του εξωτερικού. Δεν θα είναι τόσο η επίθεση, δεν θα έχει τόσο σχέση η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροχήματα, διότι είδαμε ότι απέτυχε, δεν είχε αποτελέσματα. Και ενδεχομένως εδώ πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση και κάτι άλλο, το οποίο βγήκε σαν πληροφορία μέχρι σήμερα, ότι το Ισραήλ πιθανόν να επιλέξει το πρώτο πλήγμα, να χτυπήσει πρώτο. Ναι, αυτό το σενάριο κυκλοφόρησε. Από το πρωί κυκλοφορεί ευρέως αυτό το σενάριο. Να έχουμε πρώτα χτύπημα του Ισραήλ. Να προλάβει δηλαδή το χτύπημα του Ιράν. Ένας λόγος που κατάφερε το Ισραήλ να επιβιώσει από το 1948 και μετά είναι γιατί έχει επιλέξει το δόγμα αυτό. Δηλαδή το προληπτικό πρώτο πλήγμα. Χτυπάει πρώτο και προκειμένου να ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Όπως επίσης επιλέγει το δυσανάλογο χτύπημα. Δηλαδή, όταν δέχεται κάτι, δέχεται ένα πλήγμα,
Το χτύπημα το οποίο επιφέρει είναι δυσανάλογο, προκειμένου να δημιουργεί φοβικά συνδρόμα για να μην επαναλαμβάνεται το κύριο. Μάλιστα, κατάλαβα. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι μπορεί το Ισραήλ να επιτεθεί πρώτο τώρα. Μάλιστα. Τώρα, την Τουρκία πώς τη βλέπετε σε όλο αυτό το σκηνικό που μας περιγράψατε? Επιχειρησιακά θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να εμπλακεί στην Μέση Ανατολή, επιχειρησιακά. Ναι. Με δηλώσεις θα συνεχίσει, είναι η διάθεση αυτή του Ερντογάν να εμφανίζεται ως ηγέτης του Σουνιτικού Ισλάμ και θα το κάνει. Θα το κάνει. Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο παρελθόν δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Είχαν αναπτύξει και στρατιωτική συνεργασία. Αυτό χάλασε μετά το Μαβί Μαρμαρά και τη διάθεση της Τουρκίας να παρέμβει στην Γάζα. Το Ισραήλ μπορεί ενδεχομένως να κάποια στιγμή να φτιάξει τις σχέσεις του με την Τουρκία, αλλά δεν ξεχνά. Και αυτό η χώρα μας πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Έχουμε μια στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε πάρα πολλά από αυτή τη συνεργασία. Εκτός από τα διδάγματα τα οποία μας προσφέρει το Ισραήλ σε ό,τι αφορά την κουλτούρα ασφαλείας την οποία έχει, χαρακτηριστικά σας είπα για το προληπτικό πρώτο πλήγμα, ή για το γεγονός ότι μετά την επίθεση της Χαμάς μέσα σε 48 ώρες κατόρθωσε και ενεργοποίησε 300.000 εφέδρους οι οποίοι εντάχθηκαν στις μονάδες τους και ανέλαβαν αποστολή. Αυτό η χώρα μας πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη, γιατί ένας βασικός πυλώνας της πολεμικής μας προπαρασκευής είναι η εφεδρεία. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι έχει σχέση με αυτό, αλλά και στη συνεργασία μας σε διάφορα άλλα κομμάτια. Δηλαδή στο να πάρουμε μη επανδρομένα αεροχήματα από το Ισραήλ ή να πάρουμε συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα drones της Τουρκίας, τα οποία όπως είναι γνωστό μας κάνουν συνεχείς παραβιάσεις στο χώρο του Αιγαίου. Μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση μιας ανάφλεξης με όποια μορφή στην περιοχή, όπως μας τα περιγράψατε τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν, η Ελλάδα πώς πρέπει να κινηθεί κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει κρατήσει μια στάση η οποία είναι σωστή. Δηλαδή, δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια ακραία ζώνη μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Αν δούμε έναν χάρτη θα παρατηρήσουμε ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά στην περιοχή αυτή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή όλη αυτή η ένταση. Χρειάζεται μια εγρήγορση, διότι στην περιοχή εμείς έχουμε και στρατιωτικές δυνάμεις. Ακριβώς. Που προέχει η ασφάλειά τους. Έχουμε μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως επίσης έχουμε και μια συστοιχεία Patriot στην Σαουδική Αραβία, η οποία αντιμετωπίζει τις επιθέσεις των Χούθη. Συνεπώς λοιπόν η στάση της χώρας μας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Προφανώς θέλουμε μια λύση στο Παλαιστινιακό, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να επιληθεί και να σταματήσει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αλλά είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, το οποίο δέχτηκε μια επίθεση από την Χαμάς, απρόκλητη και τρομοκρατική. Και νομίζω μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για την Κύπρο στρατηγία. Και η Κύπρος είναι πάρα πολύ κοντά και ενδεχομένως, αν υπάρξει κλιμάκωση της έντασης, η Κύπρος να χρησιμοποιηθεί ως προκεχωρημένη βάση για τη διοικητική μέρημνα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω στο έδαφος της χώρας μας υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Ακριβώς. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ακριβώς. Και επίσης, το είπατε, αλλά και τώρα στην Αμερική είναι προεκλογική περίοδος, είναι εκλογές τον Νοέμβριο, είναι λίγο τα πράγματα και εκεί λίγο πολιτικά μπλεγμένα, δεν είναι ξεκάθαρα. Και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση, νομίζω, η Αμερική αυτή τη στιγμή να συνεχιστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή. Και γι' αυτό ζητάει και από όλους αυτοσυγκράτηση. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτό το σενάριο περί προληπτικού πρώτου πλήγματος του Ισραήλ να μην είναι τόσο πάνω στο τραπέζι, γιατί δεν θα θέλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες να προκαλέσουν μία ακόμα αντίδραση από το Ιράν, που ενδεχομένως μπορεί να μας οδηγήσει και σε μια περιφερειακή σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες. Ακριβώς. Και στην οικονομία και στην γενικότερη γεωπολιτική αναταραχή που θα υπάρξει στην περιοχή. Από τις άλλες αραβικές χώρες εκτιμάτε ότι θα εμπλακούν σε αυτή την ανάφλεξη όπως την βλέπετε? Άμεσα όχι. Άμεσα όχι. Η άμεση εμπλοκή είναι ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Τώρα χώρες όπως η Αίγυπτος ή η Ορδανία, που υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με το Ισραήλ, ενδεχομένως θα παρέχουν επιχειρησιακές δυνατότητες σε μια επίθεση που θα δεχτεί,
αλλά δεν πρόκειται να εμπλακούν ενεργά. Επίσης δεν πρέπει να το έχουμε αυτό και αυτό στο μυαλό μας, ότι θεωρώ ότι αφού το Ισραήλ ξεκαθαρίσει με τη Χαμάς, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και όμοιροι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, στα χέρια της Χαμάς, νομίζω μετά θα ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο Λίβανο. Με την Χεζμπολάκ. Θα επιχειρήσει το Ισραήλ να ξεκαθαρίσει και το θέμα με τη Χεζμπολάκ. Άρα δεν βλέπετε άλλες χώρες να μετέχουν ενεργά. Όχι, δεν την όποια ιστορία γίνει. Αλλά... Όχι, μπορεί κάποιες χώρες, ξέρετε, να έχουν συμφέροντα να συνεχίζεται αυτό, αλλά ενεργά, όπως με η Ρωσία, η οποία θέλει να στραφεί όλο το ενδιαφέρον της Δύσης στη Μέση Ανατολή και να μην υπάρχει το ενδιαφέρον για την Ουκρανία. Αλλά καμία χώρα, νομίζω, δεν θα επιθυμούσε τη συγκεκριμένη στιγμή να εμπλακεί ενεργά σε μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εκτός από το Ισραήλ και το Ιράν. Και αυτές βλέπετε, όπως βλέπουμε δει τις περισσότερες φορές, με πολύ μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.